Είναι κάποια τραγούδια στα οποία δεν έχουμε πιστέψει ποτέ ότι θα συμβούν σε μας τα γεγονότα που περιγράφουν, που μας μίλησαν κατευθείαν στην καρδιά, που ακούγοντας τα αυτερούγησε ψυχή μας, που ξυπνήσαμε στον ύπνο μας και τα είδαμε σαν εικόνες μπροστά μας και ίσως να μην μας έχουν εγκαταλείψει ποτέ. Οι Τυφλές Ελπίδες κυκλοφόρησαν το 1994 στο δίσκο του Πέτρου Δουρδουμπάκη «Από όνειρο σε όνειρο» και σηματοδότησαν, εκτός από την άνθηση τότε του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, και όλους εμάς που βρήκαμε σε εκείνο το άλμπουμ, μεταξύ άλλων, ένα ωραίο ζεμπέκικο τραγουδημένο από τη Μελίνα Κανά. Τότε, μεταδίδοντάς το στο ραδιόφωνο, είτε ακούγοντάς το, είτε παρουσιάζοντάς το σε ένα πρόγραμμα με ζωντανή ορχήστρα, άρχισε να αρέσει, να το ζητά ο κόσμος, μα περισσότερο άρχισαν όλοι να μαθαίνουν τα λόγια του και το κουπλέ και το ρεφρέν με το ίδιο ενδιαφέρον. Συνήθως τα τραγούδια τα αγαπάμε συνειδητά ή υποσυνείδητα για μια φράση τους, για τον τίτλο τους, για μια λέξη πολλές φορές που έχουν και άλλες φορές αποστηθίζοντας κάτι από αυτά που έχουμε ξεχωρίσει. Φυσικά και τα τραγούδια τα αγαπάμε γιατί τα συνδέσαμε με κάποιες προσωπικές μας στιγμές. Οι Τυφλές Ελπίδες μπήκαν στις καρδιές μας από την πρώτη λέξη τους μέχρι και την τελευταία. Είναι δε εκπληκτικό ότι οι Τυφλές Ελπίδες είναι τραγούδι που σε αρπάζει, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, από τον πρώτο κιόλας στίχο. Δεν είναι λίγο να λες «Είσαι εκείνη που έψαχνα, που χρόνια λαχταρούσα, στην αγκαλιά σου θα ήθελα για πάντοτε να ζούσα». Είναι επίσης σημαντικό να ακούς να σου το λένε, να το καταλαβαίνεις, να το αισθάνεσαι ή να το εκφράζεις. Το τραγούδι αυτό στο πέρασμα των χρόνων γνώρισε διασκευές, επανεκτελέσεις και ταξιδεύει ακόμα στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού. Ο Πέτρος Δουρδουμπάκης που το έγραψε είναι ένας πολύπλευρος καλλιτέχνης, ηθοποιός, μουσικός, ραδιοφωνικός παραγωγός αλλά κυρίως τραγουδοποιός, ο οποίος συνδυάζει με ευρηματικό τρόπο το σμίξιμο Ανατολής και Δύσης σε ένα δικό του ethnic χαρμάνι, γράφοντας άμεσους και γοητευτικούς στίχους. Ο Πέτρος Δουρδουμπάκης υπήρξε από τους πρώτους της γενιάς του που στα μέσα της δεκαετίας του 80 ψυχανεμίστηκαν το υπερχόμενο ρεύμα του ethnic και στηρίχτηκαν υφολογικά και οργανολογικά στη μουσική παράδοση του Αιγαίου και της Αιγής Ανατολής. Γνωρίζοντας προσωπικά το δημιουργό του τραγουδιού, ο οποίος έγραψε και τους στίχους και τη μουσική στις Τυφλές Ελπίδες, τον παρακαλέσαμε να μας πει όχι ακριβώς την ιστορία του τραγουδιού αυτού, αλλά τις συνθήκες που τον οδήγησαν στο να γράψει αυτό το τόσο ξεχωριστό κομμάτι. Θα θέλαμε να ξέρουμε και εμείς και εσείς πιστεύω και να δημιουργήσουμε ένα μύθο πίσω από τις Τυφλές Ελπίδες. Και ο Πέτρος Δουρδουμπάκης ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμά μας και μίλησε αποκλειστικά στο σταθμό μας. Τυφλές Ελπίδες. Ο φιλόσοφος Νίτσε λέει ότι μια φορά μας μιλάει η σελήνη και μια φορά μας μιλάει ο έρωτας. Κάποιον χειμώνα του 93 φαίνεται πως μου μίλησε ο έρωτας και γνώρισα μια όμορφη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη το 1993. Μου δημιουργήθηκαν αυτόματα αυτές οι τυφλές ελπίδες που δημιουργεί ο έρωτας και η τέχνη. Αναρωτιέμαι τι θα ήταν η ζωή μας χωρίς τέχνη και χωρίς τυφλές ελπίδες. Θα ήταν ένας μάταιος αγώνας για την επιβίωση, αλλά χωρίς τη γλύκα που δίνουν οι τυφλές ελπίδες στη ζωή, που δίνει ο έρωτας δηλαδή αυτή τη γλύκα, αυτό το όνειρο απατηλό, και το οποίο δημιουργεί και η τέχνη επίσης. Με τον καιρό κατάλαβα ότι πράγματι ο έρωτας και η σελήνη μας μιλάνε μία φορά και μας δημιουργούν αυτό το συνέστημα των τυφλών ελπίδων, που αυτό μας κάνει να μην φοβόμαστε το θάνατο. Η απάντηση στο θάνατο είναι ο έρωτας και η τέχνη και οι τυφλές ελπίδες που δημιουργούν. Είσαι εκείνος
Στα λόγια τα δικά σου.